τηλέφωνο σου πάει. Έλα, λέγε. Τι πράγμα? 800 ευρώ. Καλά για τελουτσάχνεις. Τι θα σου πω ρε Ανδρέα, 800 ευρώ για δύο τραγουδάκια. Εγώ πως θα δίνω, παραπάνω από 300 ευρώ μου το έχει απαγορεύσει ο γιατρός. Τι να κάνω, εσύ να το σκεφτείς. Έγινε, γεια. Τι έγινε κύριε Λάγκη? Πάει τα λάθη ο κλώδος. Ξεκινήστε γρήγορα να βρούμε νέο τραγουδιστή. Μαέστρο μου, πού είσαι ρε μεγάλε? Τι γίνεται? Χαθήκαμε. Άσε, χρόνια και ζαμάνι. Πού είσαι, τι κάνεις, τι έγινε? Έχουμε πάθει μια ζημιά, έδιωξε ο Κυρλάκης τον τραγουδιστή και μας αμόλυσε στην πιάτσα να βρούμε τραγουδιστή. Σόπα. Ναι ρε εσύ, έχεις κανένας τα υπόψη? Τον Ιορδάνη, τον αγαπητό. Ποιο να ρε τον Ιορδάνη τον αγαπητό? Ναι ρε. Τος πάει μια Βουλγαρία, μια νεορή, πού να έρθει εδώ ρε? Τον άλλο ρε, τον Μίλτο τον Ιωαννίδη. Ποιον, που γράφει για την Παπαρίζου και για την Βίλη τη Ραζή? Ναι. Αυτός θέλει να κάνω λεφτά, άσε, δεν είμαστε γιατί. Γιατί ρε? Οπ, για ακού. Αμάν, για πάμε. Για πάμε. Μπαίνει, μέρα βγαίνει, η ζωή νερό περνάει κι όποιος δεν το ρίξει έξω άδικο χαμένος πάει. Στην παλιό ζωή, στην παλιό ζωή, δώστης γέλιο και τραγούδι της καρδιάς σου που πονά. Τα ποταμιά που κυλάνε δεν γυρίζουν στα βουνά. Επιτέλους θα μπορέσουμε να παντρευτούμε. Θα παίρνω 200 ευρώ μεροκάματο. Τι θα κάνεις δηλαδή, μήπως σκοπεύεις να πουλάς πίτσες στο Buckingham? Όχι, θα τραγουδάω. Τι θα κάνεις? Θα τραγουδάω. Απαράτα μας ρε Γρηγόρη. Ναι σου λέω, τώρα θα έρθει το αφεντικό με τον μαέστρο να μου δώσει προκαταβολή να βάλουμε τις τζίφρες και τα σχετικά. Γρηγόρη, ας τις αχλαμάρες, γιατί θα πούμε το ψωμί ψωμάκι. Οχού. Τι έγινε κύριε Λάγκη, γιατί σταμάτησες? Πολύ καλή ρε αδερφέ, άναψαν τα λάδια μου. Έλα έναν όροφο ακόμα, πάμε. Ωχ, πάμε. Παρακαλώ, περάστε. Είμαστε λίγο στενάχωρα εδώ. Παρακαλώ, καθίστε. Από εδώ εμείς τι είναι. Πάρε. Λοιπόν, ο μαέστρος μου είπε ότι έχεις καλή φωνή. Ξέρω εγώ. Για να το λέει ο μαέστρος, έτσι θα είναι. Τα σχετικά τα έχετε πει. Έτσι, κάθε βράδυ στο μαγαζί, ντάν 9 η ώρα. Φρεσκοξυρισμένος, καλοντυμένος, παπουτσάκι μαύρο γυαλισμένο. Κουστούμάκι μαύρο έχουμε. Μαύρο κουστούμάκι. Α, να πάρω με αυτό το κοστάκι που πτύχηκες πέρσι στις απόκρινες γιατρός. Λοιπόν. Τσάκω ένα χιλιαρικάκι και αύριο το πρωί με το μαέστρο μαζί θα βρεθεί στα μαγαζιά να του πάρεις ένα κουστούμι καινούριο, καμισάκι, γραβατούλα, τον θέλω σένιο. Λοιπόν, άκη, καλό ρίζικα. Καλό ρίζικο. Γεια μας. Πώς σας φαίνομαι? Χαμπρός να ήσουν έτσι. Εντάξει, αφήνωσες είσαι. Εδώ θα το κοντίνουμε μισό πόντο. Αυτό το μισό πόντο, αν θέλετε, γυρίστε τον από μέσα. Μήπως και ψηλώσει. Το είχε καημό να παίξει μπάσκετ. Έχει αρκετό περιστατικό. Πέρασες.
Παρακαλώ. Τι ξαγόρι μου, σε βλέπω λίγο αγχωμένο σε βλέπω. Είναι πρώτη φορά τώρα. Λοιπόν, άκου να δεις. Πιες έξω και πάρ' τους στον αέρα. Όλα θα πάνε καλά. Ναι. Αλλά θα σου δώσω μια συμβουλή. Ναι. Μόλις θα πιάσεις το μικρόφωνο, πιάσ' το δυνατά και φύσα. Γιατί? Αυτό το κάνουν όλοι. Αυτό το κάνουν για να φύγουν κύριο στα παράστα, για να ακούγεται καλύτερα το λαρυγκάκι. Εντάξει. Όρμα. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, θα σας τραγουδήσει το πρώτο λαρύγγι της περιοχής μας, ο Γρηγόρης. Να πω πει το Γρηγόρης. Αυτό βλέπω. Στο ζεμπεκίκο Γρηγόρη, ένας δύο ημαστοροί. Άμα θα βρεις παραπάνω το κεφάλι μου το χάνω. Κι άμα θα βρεις παραπάνω το κεφάλι μου το χάνω. Κάντε τόπο να χορέψω. Το σεβδά μου να με ρέψω. Και να ακούω λογυρά μου. Να μου ζήσεις ζεμπεκιά μου. Μπράβο. Πώς τα πήγα, μαέστρο? Σένιος, πολύ ωραίος. Αλήθεια, τα πήγα καλά? Πολύ καλά. Τα αρέσω στον κύριο Λάκη. Δεν το συζητώ. Ωραία. Έχεις πολύ ωραία φωνή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Αύριο διοργανώνουμε ένα πάρτι σπίτι. Θα έρθει να τραγουδήσει το οπωσδήποτε. Θα το συνοηθώ εγώ με τον κύριο Λάκη. Συνοήσουμε όποιον θες. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια. Τι ώρα είναι? Τρεις. Τρεις είναι. Να μου ετοιμάσεις λίγο νερό να πληθώ. Χθες δεν πληθήκες, βρε Γρηγόρη. Και επειδή πλήθηκα χθες, τι θα γίνει? Δεν θα ξαναπληθώ αυτή την τετραετία? Εντάξει, Γρηγόρη, εντάξει. Πουκάμισο καθαρό έχω. Χθες δεν έβαλες το καινούριο σου πουκάμισο. Δεν μπορεί να λερώθηκε από χθες. Δεν λερώθηκε, αλλά τσαλακώθηκε. Και εγώ έχω να πάω να τραγουδήσω σε σπίτι απόψε. Τι δεν καταλαβαίνεις? Καφέ. Εντάξει, Γρηγόρη μου, εντάξει. Μη φωνάζεις. Α, και πού είσαι? Να με ετοιμάσεις μια φανέλα και ένα σόβρακο. Σόβρακο? Χθες δεν άλλαξες, βρε Γρηγόρη. Όχου, μυστήρια είσαι, ρε Βαρβάρα. Αφού σου είπα, θα πάω να τραγουδήσω σε σπίτι απόψε. Ε, και τι, Γρηγόρη μου, μήπως λογαριάζει να τραγουδήσεις με το σόβρακο? Όχ, να χαρίσω ότι αγαπάς, μην αρχίζεις πάλι τα ίδια. Μαέστρο, δύσκολη βραδιά που βλέπετε σήμερα. Τι έγινε, ρε Γρηγόρη? Ένα είναι που ήρθε και η κυρία Ντένια. Ε, και? Ε, μου το είπε η άλλη, ξεκάθαρα. Ποια άλλη? Η Βαρβάρα. Ότι? Αν έρθει, μου λέει, αυτή ξανά στο μαγαζί και πας και κάτσεις κοντά της, θα παραγγείλω ένα πιάτο μουσακά και θα της το φορέσω καπέλο. Όχι τίποτα. Την έχω ικανή να το κάνει. Ωχ, κατάλαβα. Άσε με στεναχωριές. Θα πάω να την πιάσω εγώ. Ε, μαέστρο. Πήγαινε. Μανταμίτσα, επιτρέπετε? Κάτσε. Ο πατής έτοιμες και οι βάσεις των πνευμαχικών. Ντέρος! Έλα, παλικάρι μου, πάρε από εδώ το μουσακά, σε παρακαλώ. Γιατί να πάρει το μουσακά? Να μας φέρει κάτι πιο στεγνό. Να το πάρω, να μην το πάρω. Πάρε, παιδί μου, το μουσακά, μη θρυνήσουμε θύματα που σου λέω. Στέρος, φέρε και δύο σκάκια, σε παρακαλώ. Και να τα φέρω μέσα. Εδώ, παιδί μου, ναι. Μισό λεπτό λίγο, γιατί κορνάρουνε για μένα σε το ματζόρε. Επιστρέφω αμέσως. Τα ποτά για το μαέστρο εδώ είναι. Για άλλο τραπεζιματά. Αχ, κύριε Βαρβάρα μου, κάτι τέτοια κάνουν και ξελογιάζουν τα κοροϊδά τους άντρες. Σου ξελογιάζουν, λέει. Αμέ, τι νομίζεις, οι άντρες τέτοια κουνήματα θέλουν.
τέτοια θέλω κι εμείς, δηλαδή δεν ξέρουμε να τα κάνουμε αυτά. Ξέρουμε, αλλά δεν τολμάμε. Εγώ τολμάω. Κάτσε κάτω, κύριε Βαρβαρά. Άσε με! Θα πάω εγώ να χορέψω. Θα τον εξελογιάσω εγώ τον άντρα μου. Δεν θα αφήσω να μου τον ξελογιάσει εμένα αυτή. Την αμμουδιά μου κλέψανε την βάρκα και δεν θα πω να πάμε απόψε τσάρκα. Στον ουρανό με γέλασε τ' αστέρι και δεν θα βρω το σπίτι σου Λευτέρη. Μα την αυγή η μέρα σαν χαράξει, θα πω στου μπαρ Παθοδόρου τα μάξι. Και μια και δυο Λευτέρη Λευτεράκι, θα έρθω να σου τα ψάλω ένα χεράκι. Λευτέρη, 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 σε έχω στα μπάρι στο παλιό μου το Δευτέρι. Λευτέρη, 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 μη κοροϊδεύεις και έχω γίνει πια ξεφτέρι. Βάλε μυαλό για κάνε μου τη χάρη, βάλε μυαλό χρυσό μου παλικάρι. Σταμάτα πια μη κάνεις το λιοντάρι, σταμάτα πια σε πήρα με χαμπάρι. Λευτέρη, 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 σ' έχω στα πάρει στο παλιό μου το Δευτέρι. Λευτέρη, 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 μη κοροϊδεύεις και έχω γίνει πια ξεφτέρι. Σε ξελόγιασα. Αυτό θα μου το πληρώσεις. Με γάμο. Με γάμο. Με το περό το λαρίγγι. Η πρώτη πετρενόβουρτσα. Πραγματικό. Ναι, θα τραβάω. Σίγουρα τα πήγα καλά. Πολύ καλά, πολύ καλά. Μας πει κάτι και ο κύριος Λάκης. Όχι. Είσαι πολύ ωραία φωνή. Ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Αύριο θα τραγουδήσετε. Καλό. Μπορείς φίλοι μέχρι. Έλα, έλα, ναι, ναι. Μια φωτογραφία που να βγάλει και τώρα πάνω με το δείξω να λίξω. Ωραία. Άρχισε στον έκο και... Αυτό πες και φύγε. Έχει περιθώριο δύο πόδους. Όχι. Εδώ θα το κοντίνουμε λίγο. €800 είναι, Ανδρέα, για δύο τραγουδάκια. Πίνω εγώ, εμείς. Πώς τα πήγα, μαέστρο? Σένιος, πολύ ωραία. Αλήθεια, τα πήγα καλά? Πολύ καλά. Θα αρέσω στον κύριο Λάκη? Δεν το συζητώ. Ωραία. Έχεις πολύ ωραία φωνή. Ευχαριστώ. Το καθαρό. Θα βάζω στα πλάσια στο ρωτήσιο. Να κάνει ένα αυτό βλέπω. Μπράβο. Άλλαξε ρόλο. Εγώ θα αρέσω δηλαδή στον κύριο Λάκη. Δεν το συζητώ. Ωραία. Είχα άγχος. Ήταν η περιμένεια του. Θα μείνει ευχαριστημένος ο κύριος Λάκης. Σίγουρα. Ωραία. Έχεις πολύ ωραία. Εντάξει.
Τέλος. Καλό ήταν το γύρισμα το προηγούμενο. Μπράβο για το backstage. Δεν γυράτε. Ποιος το γραφεί. Να βάλω το χρόνο μια κάτω. Πρώτο νέο ήταν άσχο. Ένα ήρθε σήμερα και η κυρία Ντένια από εδώ. Και λοιπόν. Μου το είπε η Βαρβάρα ξεκάθαρα. Δεν άνοιξε, έπρεπε να μην μου το είπε η άλλη και λέω ποια άλλη. Και τώρα σκέφτομαι να το συνεχίσω όπως το είπε. Να το συνεχίσω όπως το είπε ή να το διορθώσουμε. Μπερδεύει ο κοντός τραγουδιστής μπουζουξής. Ρε εσύ. Πάμε.